Καλημέρα κύριε Λάμπρου. Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε λίγο το πολιτικό πρόσημο αυτής της ιστορίας. Γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε. Τι κρύβεται, τι θεωρείτε ότι υπάρχει? Δείξατε, δεν ξέρω αν υπάρχει πολιτικό πρόσημο, τι κρύβεται πίσω, πώς σκέφτηκε ο κύριος Πανούσης, γιατί προχώρησε μια τέτοια κίνηση, που αποσκοπεί. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Ήταν όμως σαφές σχεδόν από την αρχή ότι ο κύριος Πανούσης είχε μια διαφορετική προσέγγιση σε μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σοφρονιστικό σύστημα και τη φυλακή. Από το σημείο αυτό βέβαια μέχρι τη συγκεκριμένη ενέργεια, τη συγκεκριμένη κίνηση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Η δουλειά του δεν ήταν η φυλακή πάντως, ο κ. Πανούσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του. Άλλος είχε τη δουλειά αυτή. Αλλού ήταν. Βεβαίως. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο κ. Πανούσης, ως υπουργός, πρώην υπουργός προστασίας του πολίτη, είχε γνώση για μια σειρά ζητήματα που είχαν να κάνουν με την φυλακή και με τις κινήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχατε σε επαφή με τον Πανούση, κύριε? Ναι, αυτό λέω, ότι είχε επαφή με τον κύριο Πανούση. Θεσμική σχέση, το λέω για τους ακροατές. Θεσμική σχέση. Βέβαια. Και ο κύριος Πανούσης γνώριζε ακριβώς ποιες κινήσεις κάνει η πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ποιες ήταν οι κινήσεις, που στόχευε το νομοθετικό έργο, τη σκέψη, τη στρατηγική. Τα γνώριζε όλα ο κύριος Πανούσης. Και γι' αυτό απορώ, δεν είναι μόνο ότι γιατί δεν τα έχει καταγγείλει 7 ολόκληρους μήνες που ήταν υπουργός ο ίδιος. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως ισχύει και αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Πανούσης είχε γνώση όλων των ενεργειών που υπήρξαν αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με την κινητοποίηση των κρατουμένων μέσα και την απεργία πείνας, η οποία, από ό,τι θυμάστε, υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν και κάποιες ζωές. Και αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, διότι ασχολούμαι πολύ καιρό, πολλά χρόνια, με τη φυλακή, με τα δικαιώματα των κρατουμένων, χωρίς καμία διάκριση. Και αυτό νομίζω ότι όσοι με γνωρίζουν, όσοι γνωρίζουν και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, καλά, αυτό ήθελα να πω τώρα σε αυτό. Δεν ήταν προσωπική σας πολιτική αυτό. Αυτή ήταν και μια άποψη κόμματος, δηλαδή, για το πώς βλέπει το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, τα θέματα των δικαιωμάτων στη φυλακή, και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν ήταν δική μου υπόθεση. Ο κύριος Πανούσης δεν το ήξερε αυτό, ότι συνεργάζεται με ένα κόμμα που έχει συγκεκριμένη άποψη για τις φυλακές? Τιμή του είναι κιόλας, για να το σημειώσω αυτό, να έχει τέτοια άποψη. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Πανούσης γνώριζε τα πάντα. Γνώριζε τα πάντα. Και μάλιστα πολλές φορές ο κύριος Πανούσης συνέβραμε. Βοηθούσε. Αυτό είναι το περίεργο. Συμφωνούσε. Ναι. Ναι. Και σε άλλα βεβαίως διαφωνούσε. Γιατί το δικαιωμάτο, δεν είναι και το πρόβλημα. Ναι. Γιατί θεωρείτε ότι στοχοποιεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και εσάς? Αυτό είναι ανεξήγητο. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να φτάσει κανείς σε ένα τέτοιο σημείο. Υπάρχει τρομακτική απόσταση. Το να έχει κανείς μια διαφορετική άποψη μέχρι να φτάσει στο σημείο να δίνει ανθρώπους με κοινικό τρόπο στην εισαγγελία να καταθέτει φακέλους, να καταθέτει διαλόγους που απορώ πού τους βρήκε. Πού βρήκε αυτούς τους διαλόγους? Πώς έφτασε στα χέρια του αυτοί οι διάλογοι? Από την ΑΕΠΛΕ. Και μάλιστα. Ναι, και μάλιστα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ήσασταν στην κυβέρνηση εσείς και σας παρακολουθούσαν, κύριε Λάμπρου. Είναι σαφές. Και μάλιστα διάλογοι. Φανταστείτε να έρθετε και στην κυβέρνηση τι έχει να γίνει. Από τα ελάχιστα που είδα χθες, από τα που εμφανίστηκαν στο φως της δημοσιότητας, ειλικρινά αμφισβητώ την ύπαρξή τους. Τουλάχιστον τον έναν από τους δύο διαλόγους που εμφανίστηκαν. Μάλιστα. Μάλιστα. Είχε γίνει θέμα για τον κύριο Πανούση στα όργανα του κόμματος στην πρώτη κυβέρνηση? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι μέσα στο κόμμα μας, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχαν απόψεις και για τη σύνθεση της κυβέρνησης και για την προοπτική και την κατεύθυνσή της. Ήταν δημόσια. Δεν αποκαλύπτω κάτι. Υπήρχε ζήτημα όχι προσώπων, υπήρχε ζήτημα πολιτικής. Και βεβαίως υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφωνίες με πολιτικές πρακτικές του κυρίου Πανούση σε πολιτικό επίπεδο. Το ρόλο των μέσων στη συγκεκριμένη περίπτωση
Είδατε χθες Μέγκα? Μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση η Δερβανίτη. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Θεωρώ απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο εμφάνισε το όλο θέμα το συγκεκριμένο κανάλι. Μάλιστα. Δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ βεβαίως δεν βλέπω και θέμα μέχρι στιγμής, αλλά τέλος πάντων οφείλουμε να... Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα. Νομίζω ότι αυτό που αμφισβητείτε είναι αυτό που θίξατε στην αρχή. Το δικαίωμα δηλαδή να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία. Όχι, όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν είναι δικαίωμα, κύριε Λάπου. Είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, έχετε δίκιο. Είναι υποχρέωση των ανθρώπων που εκφράζουν πολιτική να έχουν επικοινωνία με τους ανθρώπους που είναι πίσω από το κάγκελο, διότι. Είτε έτσι όπως το λέτε. Έτσι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό ο Τσίπρας πήγε στη φυλακή πριν από 15-20 μέρες. Με αφορμή την. Και έκανε... και έκανε πολύ σωστά. Ήμασταν και μαζί. Βεβαίως. Ήμασταν και εσείς από την. Βεβαίως. Ήμουν πολύ περήφανος για αυτή την ιστορία. Έγινε μια πολύ σημαντική κίνηση. Το μίθαρε εγώ στο σοφρονιστικό σύστημα. Με αυτή την πτέρυγα που δημιουργήθηκε, το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στα διαβατά του και θεά, που είναι πρωτόγνωρο, που είναι πολύ σημαντικό και που αλλάζει και την εικόνα ή μπορεί να αλλάξει την εικόνα σταδιακά, εφόσον βεβαίως μέσα στις φυλακές δημιουργηθούν και άλλα τέτοια προγράμματα και μπορέσουμε να μιλήσουμε πια με μια φερεγκαιότητα και με ένα ρεαλισμό για μια πορεία επανένταξης των ανθρώπων στην κοινωνία. Διότι ο βασικός στόχος αυτός δεν είναι άλλωστε το σοφρονιστικό σύστημα μέχρι τώρα και πριν λίγο καιρό, αυτό το οποίο έβγαζε προς τα έξω είναι η αναπαραγωγή του. Ο κόσμος έβγαινε και ξανά μπαινε. Στόχος της σημερινής κυβέρνησης είναι ο κόσμος να βγει κάποια στιγμή από τη φυλακή, να πληρώσει την ποινή του, το αδίκημα το αδίκημα έκανε και να βγει στην κοινωνία με έναν διαφορετικό τρόπο και να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια την οικογένειά του και τον εαυτό του και να μην ξαναμπεί ποτέ στη φυλακή. Κύριε Λάμπρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Καλή σας ημέρα. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λάμπρο. Να είστε καλά.